Αποφασιστικά το ΚΚΕ. Κύριε Δανδιά, αυτό λέμε εμείς στο λαό και είμαστε πολύ καθαροί. Κύριε Δανδιά, ευρώ πάση θυσία μετά τις εκλογές. Νομίζω η παραμονή στην Ευρωζώνη, όπως εμείς αναλύουμε τα πράγματα, είναι στοιχείο της όχι απλώς οικονομικής ευημερίας της χώρας. Νομίζω σε αυτό θα μπορούσαμε ίσως να συζητάμε πριν, αλλά της οικονομικής ύπαρξης της χώρας. Είναι θολό όμως το όραμα το ευρωπαϊκό. Αθολό, άρα με ποιες θυσίες θα πάμε μετά τις εκλογές. Να σας πω. Εδώ. Τη γνώμη μας. Ναι. Κάθε άποψη είναι σεβαστή. Υπάρχει άποψη του Κουκουέ, την ακούσατε πριν. Όχι, θέλω... Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρώπη. Δεν μπορεί να μιλήσω περαιτέρω. Θέλω να ρωτήσω το κύριο Αντώνης Σαμαράς. Εμείς... ότι υπάρχουν περιθώρια να συζητήσουμε με τους και να πάμε στα πλαίσια της ανάπτυξης. Με βάση τα μέτρα του μνημονίου και που λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες που είναι κοντά σε εσάς. Πώς είναι κοντά, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι κοντά. Συνάδελφοί μας ήταν. Συνάδελφοί μας και αγαπητοί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Είναι πολύ. Βάλατε πάρα πολύ καλά, τους βάλατε να καθίσουν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν θυμάμαι καλά και προεκλογικά, η κυβέρνηση την οποία είπαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε πρώτη φάση ήταν κάτι με το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν εκεί. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και το για μας δεν είπαν κουβέντα. Το ΣΥΡΙΖΑ είπαν, για μας δεν είπαν. Λοιπόν, άμα πάμε, είναι σε αντιμνημονιακή πολιτική, εμείς αυτή την ανάλυση δεν την κάνουμε. Γιατί αντιμνημονιακή πολιτική, και θα μου επιτρέψετε να σας πω εισαγωγικά πρασινάδες, έτσι, αντιμνημονιακή, θα πει αντιμνημονιακή πολιτική. Να, η χώρα πρέπει να έχει... Αυτό που εφαρμοζόταν επί δύο χρόνια, κύριε Δελβιά, ξαναλέτε να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μνημονιακή πολιτική είναι η πολιτική που εφαρμόζεται δύο χρόνια και έφτασε στους ανθρώπους αυτοκτονίες. Αυτή είναι η μνημονιακή. Μα είναι ντροπή για τον κόσμο να λέει ποια είναι η μνημονιακή. Η χώρα πρέπει να έχει... Συγγνώμη, ποια είναι η μνημονιακή πολιτική. Αυτή που εφαρμόζεται. Εσείς θα βάλετε τα όρια με το 16% που αποφασίσετε να βάλετε τα όρια. Μήπως θέλετε να μας απαγορεύσετε και να μιλάμε. Κάνουμε, κύριε, δεν κάνουμε συζήτηση. Πετάγεστε. Πετάγεστε και ίσως υβρίζετε. Πειράζει. Αυτό κάνετε. Πειράζει. Ότι υβρίζεται. Σας διευκρινίζω ότι η πνημονιακή πολιτική είναι αυτή που εφαρμόζατε επί δύο χρόνια. Σας ζήτησε και φέρατε τους ανθρώπους σε αυτοκτονίες. Αυτή είναι. Επειδή ξέρετε ποια είναι. Σας λέω ποια είναι. Νομίζω ότι είναι προφανές στο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο στην εκφορά του λόγου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόδειλη και η αλαζονία και η περιφρόνηση προς οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά η ανύψωση από το 4 στο 16, ξέρετε, δημιουργεί αίσθηση μεγαλείου και η οδός της εξουσίας μπροστά δημιουργεί μια εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να διακόπτουμε τον καθένα, να λέμε ότι θέλουμε, να υβρίζουμε, να προσβάλλουμε, να μην δεχόμαστε καμιά άλλη όψη. Τα κατανοώ εγώ αυτά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν πρόκειται να υψώσει. Η πτώση από το 33 στο 18 τι προκαλεί. Δεν πρόκειται να. Πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι οι εκλογές για μας ήταν μια στρατηγική ήττα. Είμαστε πρώτο κόμμα. Σημαντικός στόχος, αν μπορέσουμε να τον διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε αυτή τη θέση, θα είναι πολύ σημαντικό για μας και πολύ σημαντικό για τη χώρα. Αλλά δεν πρόκειται να σας πω ότι αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα ζητάγατε πάλι εκλογές τόσο πιεστικά όσο τώρα έχει έννοια με το αν, ξέρετε, γίνεται ποτέ τίποτα αυτή με το αν. Είναι πολύ σωστή ερώτηση που κάνετε. Γίνεται τίποτα με το αν στη ζωή. Η πραγματικότητα είναι ότι αισθανθήκαμε ότι η χώρα μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη κρίση και ζητήσαμε να εκφράσει την άποψή του ο ελληνικός λαός. Θα έπρεπε η εναλλαγή, η εναλλακτική λύση θα ήταν να παίξουμε με τη συγκυρία, να δούμε που θα μας βόλευε καλύτερα. Δεν παίξαμε με τη συγκυρία. Ωραία, κύριε Δένδια, πάμε τώρα στο θέμα. Ποιες θυσίες θα περιμένουν οι επιχειρηματίες οι οποίοι βλέπουν την επιχείρησή τους να κλείνει, εδώ. Οι μισθοσυντήρητοι οι οποίοι βλέπουν τις μειώσεις και οι άνεργοι που δεν βλέπουν καμία διάρκεια. Κάνετε πάρα πολύ καλά και τα θέσατε όλα. Καταρχήν, δεν υπάρχει ευχάριστη πραγματικότητα. Αν θέλετε να ακούσετε μια παραμυθία, δηλαδή ένα λόγο που να είναι καλός για όλους και να υπόσχεται μια ιδεατή πραγματικότητα στα μέσα του Ιουνίου, αυτό να τον ακούσετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Από εμάς δεν πρόκειται να τον ακούσετε. Από εμάς θα ακούσετε ένα λόγο σοβαρό που λέει ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια? Υπάρχουν δύο παράμετροι που αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκές. Το γενικό κλίμα στην Ευρώπη, καταρχήν. Το γενικό κλίμα στην Ευρώπη δεν ήταν αυτό, δεν είναι αυτό που ήταν εδώ και λίγο καιρό. Οι Ευρωπαίοι συνέτεροι είναι, αυτή τη στιγμή έχουν τη διάθεση να ακούσουν και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν. Αλλά μέσα σε ποιο πλαίσιο? Μέσα στο πλαίσιο θα έχουν ένα λογικό συνομιλητή. Αν απέναντί τους είναι ένας συνομιλητής που τους λέει «καταγγέλλω», και για πρώτη φορά ακούσαμε τον όρο πολιτική καταγγελία τούτο κοινό τάλο. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας κλείσουν απλώς την πόρτα, θα βρεθούμε στο απόλυτο πουθενά, διότι πρωτογενές έλλειμμα έχουμε, δεν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Και δεν ξέρω, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να το απαντήσει και όποιος άλλος συμπορευτεί μαζί του, ή κρίνει ότι το αντιμνημονιακό είναι το μόνο που έχει σημασία, πώς θα πληρωθούν την 1η Ιουλίου μισθοί, συντάξεις κτλ. Αλλά επανέρχομαι και σας λέω το εξής, και με συγχωρείτε, για μένα είναι σημαντικό. Μιλάμε μόνο για την οικονομία. Μόνο για την οικονομία. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Πάμε σε εθνικές εκλογές. Δεν πάμε μόνο σε εκλογές για την οικονομία. Δεν εκλέγουμε υπουργό οικονομικών. Εκλέγουμε κυβέρνηση.
πέστε μου ποιο είναι το πρόγραμμα, πέστε μου, ρητορική ερώτηση να απευθύνεται σε εσάς, ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τις υπόλοιπες τεράστιες απειλές που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Η λαθρομετανάστευση και η δημόσια ασφάλεια. Είναι πρώτου μεγέθους προβλήματα και είναι πρώτου μεγέθους προβλήματα, διότι με τη σειρά τους απειλούν και την οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θα πάρω εν μέρη την πάσα αυτή τη φορά. Σας την έκανα δεύτερη φορά. Δεν έχω άλλη δυνατότητα. Θα την πάρω εν μέρη την πάσα. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα, κύριε Μπαλάφα, που σας αφορούν.